Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σε λίγες μέρες στις 3 του Απρίλη θα γιορτάσουμε με μεγάλη εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο της Νέα Αρής στην Κεσαριανή τα 20 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΜΕ. Σε αυτά τα 20 χρόνια έχουν γραφτεί στο βιβλίο των αγώνων και της ταξικής πάλης μεγάλες μάχες που δώσαμε μαζί, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα, σωματεία, εργαζόμενοι, όλοι εμείς που συσπυρωνόμαστε στις γραμμές του ΠΑΜΕ. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με την ίδρυσή του έδωσε όθηση στην οργάνωση της πάλης με επίκεντρο τις ανάγκες των εργατών. Είναι αγκάθιστα σχέδια της μεγαλοεργοδοσίας, των κυβερνήσεων, του κεφαλαίου, του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εργαζόμενοι στο ΠΑΜΕ, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι αποτέλεσμα της συνέπειας στη γραμμή σύγκρουσης με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ παλεύουμε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια και πολέμους. Εκεί που η εργατική τάξη, ο φτωχός λαός, θα κουμαντάρει τον πλούτο που παράγει για λογαριασμό των δικών του αναγκών. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον αγώνα ακόμη πιο δυνατά, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με μεγαλύτερη πίστη και αντοχή, για να γράψουμε νέες λαμπρές σελίδες στο βιβλίο των αγώνων. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, στη σημερινή μας συγκέντρωση, η σημερινή μας συγκέντρωση είναι η απάντηση των εργατών στη συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που παλεύει με νύχια και με δόντια να επιβάλλει με τη βία τη φυσική παρουσία των εργοδοτών μέσα στα συνδικάτα και τη λειτουργία τους. Εμείς, απέναντι στις δολοπλοκίες, απέναντι στις νοθείες, τα κομπρεμί ανάμεσα στις παρατάξεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, απέναντι στους εργατοπατέρες, τους ανθρώπους της εργοδοσίας, αντιπαραθέτουμε τη δύναμη του οργανωμένου κινήματος, τα συνδικάτα, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και τους στόχους που βάζουν μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ο δικός μας δρόμος, όσες δυσκολίες και αν έχει, όσα εμπόδια και αν παρουσιάζονται, είναι η μόνη επιλογή που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να γίνουν οι εργαζόμενοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να πετύχουν νικηφόρα αποτελέσματα, ακόμα και τις μεγαλύτερες νίκες. Ο δρόμος που εκφράζει η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, η γνωστή ομάδα του Παναγόπουλου, του Κιουτσούκη, του Βασιλόπουλου, του Καραγεωργόπουλου, είναι ο δρόμος που κρατάει την εργατιά καθυλωμένη στις απαιτήσεις και τα θέλω του ΣΕΒ, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οι εργατοπατέρες, η μεγαλοεργοδοσία θέλουν τα συνδικάτα πυθύνια όργανά τους για να υλοποιείται η αντεργατική πολιτική και τα αντεργατικά μέτρα, να τσακίζονται μισθοί, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να θωρακίζεται παραπέρα η κερδοφορία των λίγων. Γι' αυτό το λόγο, συναδέλφισες και συνάδελφοι, λένε ότι οι απεργίες φάγανε τα ψωμιά τους. Γι' αυτό σκίζουν τα ρούχα τους, υπερασπιζόμενοι τον κοινωνικό διάλογο, τον κοινωνικό εταιρισμό. Γι' αυτό βγαίνουν μπροστά στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μνημονίων, της αντεργατικής πολιτικής. Δεν υπάρχει πατέντα σε μορφή πολιτικών μέσα στα συρτάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΕΒ για το χτύπημα των εργαζομένων που δεν αναλαμβάνουν αυτοί πρώτοι να την προωθήσουν. Απ' την άλλη μεριά, είμαστε εμείς, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, το πιο ζωντανό κομμάτι του εργατικού κινήματος, που παλεύουμε με επίκεντρο τα συμφέροντά μας, τις ανάγκες μας, που δουλεύουμε ακούραστα για την αναζωογόνηση του εργατικού κινήματος, για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών, για συνδικάτα πραγματικά όπλα στα χέρια των εργαζομένων και των αγώνων τους, και όχι μαριονέτες των βιομήχανων και των άλλων αρπακτικών του ιδρώτα μας. Μόνο οι ίδιοι εργάτες μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους,
να παλέψουν για τις ανάγκες τους. Κανένας εργοδότης, κανένας πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας, κανένα golden boy, δεν πρόκειται, κανένας χορτάτος, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να εκφράσει τις αγωνίες μας, να παλέψει για τα προβλήματά μας. Όλοι αυτοί τρυπώσανε μέσα στα συνδικάτα για να υπερασπιστούν και να υπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Καθημερινά θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Θα βρίσκουν απέναντί τους αυτό που φοβούνται περισσότερο από όλα τα άλλα. Τους ίδιους τους εργαζόμενους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ αυτή την περίοδο παίζει τα ρέστα της. Απ' τη μια σκούζει ότι δεν της επιτρέπουν οι εργάτες να κάνει ένα συνέδριο μαϊμού με εργοδότες και νόθους μέσα και απ' την άλλη προσπαθεί να αποφύγει σαν ο διάολος το λιβάνι την ουσιαστική συζήτηση πάνω στα σοβαρά θέματα που αποκάλυψαν οι δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Δεν θέλουν συζήτηση, μόνο να κάνουν τη δουλειά τους. Να διατηρήσουν δηλαδή στο ακέραιο και να ενισχύσουν το μηχανισμό νόθευσης της εκπροσώπησης των εργαζομένων και να επιβάλλουν με τη βία εργοδότες και νόθους μέσα στα συνδικάτα. Γι' αυτό ζητάνε τη στήριξη των κομμάτων των μνημονίων. Γι' αυτό ζητάνε αστυνομία και ΜΑΤ μέσα στα συνδικάτα. Ό,τι έκαναν δηλαδή διαχρονικά οι άνθρωποι της εργοδοσίας μέσα στο εργατικό κίνημα. Γι' αυτό αποφάσισαν και τώρα σε μια συνεδρίαση παροδία να εξαγγείλουν, λέει, συνέδριο για τις 4 του Απρίλη σε άγνωστο μέρος, απαγορεύοντας κάθε πιθανότητα ουσιαστικής συζήτησης που θα αποκάλυπτε περισσότερο τις μαφιόζικες μεθοδεύσεις τους. Δεν μας προκαλεί εντύπωση. Τέτοιοι που είναι, τέτοια θα κάνουν. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος τον αγώνα μας. Ο οδηγός μας είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, γιατί θα είναι αυτή που στο τέλος θα βάλει με την πάλη της τη σφραγίδα στις εξελίξεις και θα ενισχύσει την προοπτική που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. Γεια σας.